Κυρία Θεολογίτη, ακόμα είναι μαζί μας, είναι εκεί, μας περιμένει υπομονετικά. Πολύ καλά. Α, τι ωραία. Εντάξει. Καλημέρα. Πολύ καλά. Εγώ τώρα που ησύχασα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα λοιπόν από τους πρόποδες του Ολύμπου. Κοντά μας είναι το όμορφο Λιτόφορο. Και εδώ προετοιμάζουμε για 31 Μαΐου με 2 Ιουνίου την Διεθνή Έκθεση Λατομείο Φορτηγά Ανυψωτικά. Πάρα πολύ. Ωραία! Είναι, έχει ξαναγίνει αυτή η έκθεση ή πρώτη φορά θα γίνει? Ναι. Για πολλά χρόνια τον καιρό της κρίσης σταμάτησε και από πέρσι έχει ξαναξεκινήσει η συγκεκριμένη διοργάνωση. Και προσκαλούμε και τους επαγγελματίες επισκέπτες της Κύπρου να έρθουν, γιατί θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από τα μικρά εργοταξιακά μηχανήματα, όπως είναι τσαπάκια, φορτωτάκια, μικρές μπετονιερίτσες, μέχρι τα τεράστια, τα θηρία της αγοράς, που είναι μεγάλες παστήρες, κόσκινα, τσάπες, φορτωτές, αντλίες, φορτηγά, ανυψωτικά, ανακύκλωσης μηχανήματα. Από αυτά φυσικά, χρειαζόμαστε, βεβαίως χρειαζόμαστε και φυσικά, πλάνο πριν να πάρουμε τα οχήματα. Υστερούμε στο πρώτο κομμάτι για να έχουμε το δεύτερο. Αλλά δεν έχει να κάνει, εμείς εδώ είμαστε. Αν υπάρχουν τα μέσα, και μόνο διάβασμα χρειάζεται για το πώς μπορούμε να αντεπεξέλθουμε. Από εκεί και πέρα τα μέσα υπάρχουν. Έρχονται, συνηθίζουν να έρχονται Κύπροι στην έκθεση? Έρχονται να... και ωραία. Πέρσι που έγινε πρώτη φορά, μετά από αρκετά χρόνια, είχαμε αρκετούς επαγγελματίες επισκέπτες του χώρου από την Κύπρο. Φέτος κάνουμε μια ιδιαίτερη πρόσκληση στους Κυπρίους επαγγελματίες και ελπίζουμε να ανταποκριθούν, να έρθουν να μας δουν. Η έκθεση θα έχει πάρα πολλά events, μουσική, πάρα πολλές ζωντανές παρουσιάσεις από μηχανήματα σε δράση, πίστες, test drives για τα φορτηγά. Α, ωραία. Να δοκιμάσουν τα πάντα. 31 Μαΐου με 2 Ιουνίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Στο Λιτόχωρο, Στο φιλόξενο Λιτόχωρο, γιατί έχουμε πολύ ωραίες ξενοδοχειακές μονάδες, πολύ καλό φαγητό. Σας περιμένουμε να το συνδυάσετε. Έχω ξανακούσει εγώ για το Λιτόχωρο. Μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Θεολογίτη μου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.